Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ακυρώθηκαν πολλές από τις διαφάνειές μου ήδη με όλα όσα έχω ακούσει με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνω δύο πράγματα. Θα μιλήσω για κάποιες έννοιες, και όπως και ο αγαπητός μου Θεόδωρος, είμαι και εγώ από τον τεχνικό, το θετικό χώρο, το χώρο των θετικών επιστημών, όπως συνήθισε να λέγεται, και έτσι προσέγγισα το χώρο της ηθικής της φιλοσοφίας και χαίρομαι γιατί ο Θεόδωρος ήδη μίλησε για άτομο, ήδη μίλησε για πρόσωπο, ήδη μίλησε για κβαντικά άλματα, κάτι το οποίο είναι, μας πάει πίσω στη φυσική, δηλαδή πίσω στο πώς δουλεύει το σύμπαν, γιατί ο ελληνικός τρόπος σκέψης δεν είναι αποσυνδεδεμένος. Δεν είναι κινέζικος μπουφές να πηγαίνεις και να παίρνεις ό,τι θέλεις, να το βάζεις πιάτος και μετά να λες, α, κοίτα τι ωραία. Θα το δούμε αυτό, αλλά θα μιλήσω έτσι πιο επιθετικά, αν θέλετε, έτσι πιο προκλητικά. Και θα ήθελα να αρχίσω με κάτι που ήδη έχει εξπεραστεί, ίσως σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό που και μεταξύ μας κάναμε, ας πούμε, αυτή τον επιγραμματισμό, το λέγαμε επιγραμματικά το δίλημα Γιαναρά. Ποιο είναι το δίλημα Γιαναρά, αν φερόμαστε βέβαια στον Χρήστο Γιαναρά. Ότι τέλος πάντων εμείς εδώ όλοι έχουμε συγγράψει τα βιβλία μας, έχουμε κάνει τις συνεντεύξεις μας, έχουμε δώσει. Μπορεί να μας βρείτε όπου θέλετε. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μας. Και εγώ που δεν μένω εδώ, μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω τη χαρά να μπορώ να βλέπω, σας έχω δει πολλές φορές στα άκρα, πολλές συνομιλίες. Σταθείτε τώρα από το καλό. Είπαμε για εσείς και ο κύριος Γιάκας που έχετε γλιτώσει. Είσαστε οι μόνοι που μου έχετε γλιτώσει. Και η Χαρίκλια, η κυρία Τσοκαλή. Λοιπόν, ότι υπάρχουν και θετικά. Με την έννοια ότι κάποιος που ζει πολύ μακριά, θα επανέλθει αυτό στην ομιλία μου, θα το δείτε με διάφορους τρόπους, έχει μπορέσει να κρατηθεί σε επαφή. Και όχι, δεν λέω επιδερμικά. Σε ζωντανή επαφή. Λοιπόν, η βαθμίδα η πρώτη είναι, καλά, γιατί όλο αυτό, γιατί να προσθέσει. 8 άνθρωποι, 9 πόσοι είμαστε, έρχονται εδώ, μιλάει ο καθένας για 20 λεπτά, και τώρα σας τα λέω αυτά, τρώω και το χρόνο το δικό μου. Προς τι, πρώτη βαθμίδα λοιπόν, πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Δεύτερη βαθμίδα, άρα το κάνεις αυτό, είσαι εδώ, τι οφείλεις να προσθέσεις. Είναι μία προσδοκία, θέλεις να επιτύχεις ένα στόχο. Τρίτο, μπορεί αυτή η συνάντηση να παρέχει ερεθίσματα και τρόπους ατραπούς προς κάτι το οποίο να μείνει. Να μείνει πού, στις συνειδήσεις σας. Να θυμάστε μετά από 3 χρόνια, 5 χρόνια, ότι ξέρεις τι, είχα πάει στην Ολυμπία και αυτός είπε αυτό και αυτό το σκέφτηκα και με οδήγησε σε αυτό και το άλλο και το άλλο και μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που έβλεπα τον κόσμο. Και όλα αυτά, υπάρχει και η 5η βαθμίδα, 4η βαθμίδα, να τα κάνεις 20 λεπτά ο καθένας. Είναι μεγάλο άθλημα. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουν πέσει από τις συζητήσεις των δημάρχων ήδη. Τις άκουσαν πάρα πολύ προσοχή. Για το άνοιγμα της Ολυμπίας στην Οικουμένη. Πώς γίνεται αυτό το άνοιγμα? Μα πολύ απλά με τη συνταγή των Ελλήνων. Ποια ήταν η συνταγή των Ελλήνων? Από καταβολής χρόνου. Τι κάναμε εμείς ως λαός? Εμείς εμπορευόμασταν άδειο χώρο. Πού ήταν αυτός ο χώρος? Στα πλοία. Δηλαδή τι? Αέρα. Παίρναμε, πηγαίναμε, γεμίζαμε από την Αίγυπτο, ξέρω εγώ, ό,τι βάζανε στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ, και πολύτιμους λίθους. Πηγαίνανε, παίρνανε πύληνα, πηγαίνανε, φορτώνανε στάρια. Αυτό κάναμε. Αλλά πάνω σε αυτό το πηγενέλα, πηγαινερχόταν και ιδέες. Γι' αυτό τις φέρνανε και κάνανε σύνθεση. Και αυτή η σύνθεση είναι που μας διαχωρίζει. Δεν προσπαθούμε να γίνουμε πιο Κινέζος από τον Κινέζο, πιο Γερμανός από τον Γερμανό, να φτιάχνουμε καλύτερες BMW, ή φτηνότερα iPhones. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο νομίζω είναι πρόκληση για την Ολυμπία. Να γίνει η Ολυμπία τόπος, αρχίζω το τέλος. Αρχίζω πράγματα που θα τα πούμε αύριο ίσως. Αλλά έτσι είπα, μου τα γυρίσατε ανάποδα και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα γίνει η Ολυμπία, τι? Τόπος, όχι γεωγραφικός. Συνειδησιακός. Τόπος τι? Συνθέσεως συναντήσεως λόγων με κεφαλαίο λάμπα.
Μα ποιον λόγο, τι λες τώρα. Θα τα βάλουμε κάτω. Είπαμε, είμαι μηχανικός, είμαι μαθηματικός, είμαι άνθρωπος που με ενδιαφέρει να το πάει αυτό κάποιος στην τράπεζα και να πει δώσε μου το αντίτιμο σε χρυσό, το αντίκρισμα που λέμε. Ποιος λόγος. Για ποιους λόγους μιλάμε. Όλα αυτά που λέμε, η συνείδησή μας λειτουργεί με λόγους. Ο φιλοσοφικός λόγος είναι ένας λόγος, ο μουσικός λόγος είναι ένας άλλος λόγος, ο εκκλησιαστικός λόγος, ο θρησκευτικός λόγος, ο αθλητικός λόγος, ο μουσικός λόγος, ο θεατρικός λόγος. Η λίστα πάει μακριά. Καταλαβαίνετε, είναι ατέλειωτη. Αυτοί όλοι οι λόγοι έχουν άνθρωπους, έχουν εκπροσώπους οι οποίοι τους αντιπροσωπεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μοιηθεί. Βλέπουν μια πέτρα και βλέπουν το άγαλμα μέσα της. Και το αποκαλύπτουν. Γλυπτικός λόγος. Αυτά όλα τα αλφάβητα αυτών των λόγων, θα σας δείξω μια διαφάνεια στο τέλος, πρέπει να συναντηθούν και να συνθεθούν. Γιατί μόνο αν φτάσουμε σε ένα μεγάλο βάθος, εκεί που συγκλίνουν, εκεί πλέον υπάρχει αυτή η πυρηνική δύναμη. Εκεί γίνεται η έκρηξη και εκεί παράγεται φως. Γιατί αν δεν παραχθεί φως, δεν υπάρχει τι, δεν υπάρχει αλήθεια. Ξυγνίζαμε με την αλήθεια και πριν πάω εκεί, θέλω έτσι να σας διαβάσω μερικά πράγματα. Δεν θα πάω, αλλά αυτά αρχίζουν από το Ζικελιανό, αρχίζουν μετά πάνε στο Γιαναρά, που λέει ότι όσοι αφυπνιστούν στην ανάγκη για προτεραιότητα της αλήθειας απέναντι στη χρησιμότητα, τις σχέσεις απέναντι στη σύμβαση, της μετοχής απέναντι στο δικαίωμα, αυτοί θα συνεχίσουν την παρουσία της ελληνικότητας στον ιστορικό στίβο. Ιδέες που έχουν ήδη ακουστεί. Έχουμε ακούσει για την αλήθεια. Έχουμε ακούσει για την καθολικότητα. Έχουμε ακούσει για το θάνατο και την αθανασία. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτά. Αυτά τα είχε πει πιο έτσι λίγο χιουμοριστικά και ο Μάνος ο Κατζηδάκης, γιατί μιλήσαμε για θάνατο και για αναγέννηση. Λέμε πολιτισμική αναγέννηση. Άρα παραδεχόμαστε λοιπόν ότι η αναγέννηση ακολουθεί κάποιο θανάτου. Ακολουθεί κάτι το οποίο πρέπει να ξαναγεννηθεί. Δεν αγνοούμε εμείς πώς έγινε στο θάνατο. Το δυτικό μοντέλο, για να πούμε και την αλήθεια, το δυτικό μοντέλο, αν πάρετε δηλαδή την αμερικανική οικονομία και κάνετε μια έρευνα να δείτε τι ποσοστό του ΑΕΠ είναι ξεγέλασμα του θανάτου, θα πάθετε πλάκα. Θα δείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία να σου λέει έλα εδώ να σε πείσω πως δεν πεθαίνεις, πως δεν γερνάς, πως δεν μπορείς να έχεις ρητίδες, πως δεν νοείται να είσαι μεγαλύτερο σε ηλικία ή να σε λένε γέρο. Λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία είναι μια βιομηχανία τεράστια, έχει επικερδίσει, η οποία έχει χτιστεί πάνω σε αυτό. Οι Έλληνες είπαν όχι. Οι Έλληνες είπαν από καταβολής, δεν θα μπω μέσα σε λεπτομέρειες. Από καταβολής πάμε στους ομηρικούς ύμνους, εκεί που οι Έλληνες ρωτήσανε τους δύο σοφούς, τον Ισίωδο και τον Όμηρο, υπάρχουν αυτά γραμμένα. Στα βιβλία θα τα βρείτε στη βιβλιογραφία, ας πούμε, όποιος θέλει, ευχαρίστως να του. Τι είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Σκέφτηκε λοιπόν ο Ισίωδος, βέβαια, είπε να είναι επιτυχής, να τον τιμούν, να είναι ένδοξος, να κάνει πράγματα, να δώσει, να προσφέρει. Ο Όμηρος πήρε το μικρόφωνο και όταν κάνω διαλέξεις τα λέω, ότι κάνει ζωντανή μετάδοση, έγινε ας πούμε μία χολιγουντιανή σε όλο τον κόσμο, περιμένουν όλοι από τα χείλη του Ομήρου. Ποιο είναι το καλύτερο? Ο Όμηρος λέει να μην γεννηθεί. Δηλαδή να μην γεννηθεί, μαζική αυτό, πώς θα γίνει αυτό? Δεν πάει, οι κριτές λέει δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την απάντηση, το λέω έτσι γραφικά γιατί κέρδισε ο Ισίωδος, θα το πω γι' αυτό, το χαλάσω έτσι. Αλλά τον Όμηρο του λέει δεν μπορούμε, λέει, να επεξεργαστούμε την απάντηση. Α, θέλετε λέει, να σας, αφού γεννηθεί, λέει, τι έχει γίνει, αφού έχει γεννηθεί ο άνθρωπος, πώς να μην γεννηθεί. Σκέφτεται ο Όμηρος, λέει, καλά θα σας δώσω, λέει, την modified version, θα σας δώσω την προσαρμοσμένη, ας πούμε, εκδοχή. Πλησιάζει το μέρος, λέει, να πεθάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτή είναι, λέει, η απάντηση, αυτό. Τι εννοεί, μαζική αυτοκτονία? Όχι. Εννοεί τη σοφία που δίδει
η έννοια και η μύηση στο ζήτημα του θανάτου. Ας μην ξεχνάμε. Τι ήταν η φιλοσοφία? Αχ, τώρα μου το κλέψες. Ζητώ συγγνώμη. Έτσι, Πλάτωνας. Εμείς έχουμε κάνει τα άκρα τώρα εδώ, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέσα των άκρων, έστω. Αλλά θέλω να πω, είναι η ψυχή του ελληνικού τρόπου σκέψης είναι αυτό. Δεν αποσιώπησε το θάνατο. Ούτε του βάλε, ξέρω εγώ, παραβάν και παιδιά κοιτάξτε εδώ με. Όχι, πά, κατευθείαν, στα μάτια, κατάματα. Λοιπόν, όχι μόνο ορίστηκε λοιπόν η φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου, αλλά σου λέει από εκεί βγαίνει. Θα μου πεις, η επιστήμη λέει, δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει τα λοιπά, τι εννοείς θάνατος, δεν πεθαίνει τίποτα, όλα είναι. Πώς δεν πεθαίνεις, για κάτσε μια στιγμή. Εδώ υπάρχει η έννοια της εντροπίας. Σας είπα ότι είμαι από τεχνικό, από το θετικό αυτό. Υπάρχει η έννοια του θερμοδυναμικού θανάτου. Όπως βάζεις μια σταγόνα μελάνη σε ένα μεγάλο κουβά νερό και στην αρχή βλέπεις ότι διαχέεται, βλέπεις, μπορείς να κάνεις ολόκληρες μελέτες. Να είσαι ακαδημαϊκός και να κάνεις καριέρα πάνω στα φαινόμενα Brown που συμβαίνουν, ας πούμε, με όλους αυτούς τους ρυθμούς και τους στροβίλους κτλ. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Όταν όμως ξέρεις ότι αυτό όλο πάει πού? Πάει στο θερμοδυναμικό τέλος, το οποίο είναι ποιο? Το ζουμί. Έτσι. Θα βρει ένα ζουμί στο τέλος. Το ξέρουμε αυτό. Όλοι έχουμε δει το. Με ενδιαφέρουν ιδέες που υπάρχουν εσαΐ. Όταν ο αρχαίος Έλληνας έβλεπε το χταπόδι και του έριχνε λίγο μελάνι εκεί που για να το πιάσει, έβλεπε αυτόματα και το μελάνι να διαχέεται. Είχε πρόσβαση σε αυτή την αλήθεια. Δεν είναι αλήθειες που τις έχουμε εμείς εδώ κονσερβαρισμένες και δεν είχε πρόσβαση κάποιος 3.000 χρόνια πριν. Γι' αυτό οι Έλληνες έχουν πει πράγματα τα οποία είναι αθάνατα. Ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και οι Αριστοτέλης και οι άλλοι έχουν ήδη κερδίσει την αθανασία. Με ποια έννοια? Με την έννοια, μόνη έννοια που οι Έλληνες το αντιλαμβάνονται. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει νόημα ελεύθερου ανθρώπου, ο τελευταίος να είναι του είδους, πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτές τις ιδέες. Έχει τελειώσει αυτό. Δεν μας χρειάζεται εμάς αυτός. Έχει κερδίσει την αθανασία του και ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας και όλα αυτά. Εμείς εδώ είμαστε απλώς εισπραχτές αυτού και προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε και να το συνδέσουμε στην πραγματικότητά μας. Και τι θέλω να πω, ότι θα δείτε και στην τελευταία μου διαφάνεια, προσπαθώ να τα συνδέσω αυτά, τα φυσικά και τα ηθικά, με αλήθειες οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πηγές, όσο το δυνατό πιο βαθιές. Γιατί μόνο σε αυτό το βάθος, και το ακούσαμε, και ο κύριος Καραποστόλης το είπε, μα για αυτά λέει χρειάζεται κόπος. Κόπος, δεν είναι απλά. Ο άλλος τα είχε πάνω στην πόρτα της σχολής. Μην ξεχνάμε, τι είπε, ο Δίας Αγιομέτρητος, έτσι, και από την άλλη πλευρά ποιο ήταν, δεν υπάρχει, λέει, βασιλικός δρόμος. Ορίστε, το μονοπάτι ανέβα στο βουνό. Αυτός ο κόπος όταν δεν έχει νόημα για να καταβληθεί, πρέπει να βρούμε τρόπους για να γίνει αυτή. Εγώ συμφωνώ με τον αγαπητό μου Θεόδωρο, τον οποίο το θεωρώ χαρτογράφο του μηδενός, με την έννοια ότι έχει ο άνθρωπος αυτός αποκαλύψει τους χάρτες με τα βιβλία του, με το λόγο του, τον πολύ συστημικό, έχει αποκαλύψει το τι σημαίνει να είσαι στο μηδέν. Θα σας πω δύο λόγια. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή υπάρχει αλήθεια, υπάρχουν και αριθμοί μετά. Γιατί τι να κάνεις χωρίς αλήθεια? Χωρίς αλήθεια δεν κάνεις τίποτα. Αλλά το μηδέν, να μιλήσουμε για το μηδέν μετά, γιατί με ενδιαφέρει, έχω λίγο, είμαστε 15 λεπτά. Λοιπόν, τι είναι η αλήθεια? Τώρα, τι θέλω να το γυρίζω πίσω και να σας πω ότι ο ελληνικός τρόπος σκέψης δεν είναι συνταγή. Γιατί οι συνταγές είναι όλοι οι άλλοι. Αν χρειάζεται κάτι που να μην είναι συνταγή, να γίνει σύνθεση, σημαίνει ότι χρειάζεται κάτι που να μην είναι συνταγή. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που σας λέω για τον ελληνικό τρόπο σκέψη, προσπαθώ να τα βάλω στον τρόπο με τον οποίο σας μιλάω για πράγματα τα οποία είναι καθημερινά. Την αλήθεια. Αν κατεβείς αυτή το βάθος με κόπο, υποκειμενικό, δικό μου, δική μου εκδοχή, δεν είναι ότι θεωρώ το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο συνωμοτή προς αυτό, αλλά αν κατέβεις σε ένα συγκεκριμένο βάθος, βλέπεις ότι η αλήθεια είναι τέχνη πολεμική. Θα μου πεις, γιατί είναι τέχνη πολεμική, τι λες τώρα? Θα σας πω. Επιστημονική αλήθεια. Έτσι, μέτρηση.
κβαντικότητα. Μιλάμε τώρα για πυλώνες, οι οποίες από μόνες τους είναι μερίδες, έτσι. Θεωρία αρχή της απροδιοριστίας κτλ. Θα το δούμε στην τελευταία διαφάνεια. Επιφανειακά τις βάζω, αλλά όσοι από εσάς θέλετε, υπάρχουν αυτά. Μπορεί να βρείτε τους τρόπους να τα εμβαθύνετε. Αλλά όμως, ας πάμε στην αλήθεια και να πούμε ότι γιατί είναι πολεμική τέχνη. Γιατί δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς βομβαρδισμό. Μα βομβαρδισμό με τι? Μα με φωτόνια προφανώς. Για να αποκαλυφθεί σε μένα η αλήθεια ενός φαινομένου. Επιστημονικά μιλάω, δεν μιλάω φιλοσοφικά, θρησκευτικά, μεταφυσικά εδώ. Σας λέω πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πούμε αυτή τη στιγμή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών στην Πάτρα, που έχω την τιμή και να σπουδάσω κιόλας, να αποφετήσω πριν πάω μερική. Λοιπόν, στο Δημόκρατο ή οπουδήποτε. Τι σημαίνει επιστημονική αλήθεια, αγαπητοί μου? Μέτρηση, παρατήρηση, έτσι. Το νούμερο ένα της επιστημονικής μεθόδου. Αν το δυτικότροπο μοντέλο, τι δυτικότροπο, ο Αριστοτέλης βασικά τα είπε αυτά. Στηρίζεται στη μέτρηση και στην παρατήρηση, έτσι, και στην κατηγοριοποίηση. Λοιπόν, χρειάζεται βομβαρδισμός αλήπητος με τι? Με φωτόνια. Όταν βομβαρδίσεις κάτι με φωτόνια, δεν σου επιστρέφει όπως ήταν πριν. Σου επιστρέφει τι? Τραυματισμένο. Έτσι. Λοιπόν, σας λέω τώρα κάτι πράγματα τα οποία ίσως να μην τα έχετε ξανακούσει, αλλά είναι εκεί που φτάνει κανείς όταν σκάψει βαθιά και τα δει τα πράγματα με έναν τρόπο που είναι έντιμος, χωρίς παροπίδες. Έστω και ωραίες, ας πούμε, γιατί υπάρχουν, σας λέω, ακαδημαϊκοί οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, το μηδέν έχει ορισμένες ιδιότητες, τις ξέρετε. Είναι μαύρη τρύπα, ό,τι και αν πολλαπλασιάσεις, γίνεται, σου επιστρέφει μηδέν. Αυτό έχει ένα συνειδησιακό, έχει ένα κοινωνικό, έχει ένα ανθρωπικό, έχει ένα ανθρωπιστικό αποτύπωμα. Αυτά τα έχει χαρτογραφήσει ο αγαπητός μου Θεόδωρος. Αλλά δεν μιλούμε για αυτά. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά. Και αυτό νομίζω ίσως είναι το ζητούμενο κάποιου μονιμότερου φόρουμ που θα υπάρχει, αυτό το οποίο για όλοι προσπαθούμε να δημιουργηθεί εδώ στην Ολυμπία, γιατί αν δεν συνθεθούν όλα αυτά, και πώς από το μηδέν θα περάσουμε στο ένα, τη γνώση, τη σοφία. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο, σκεφτόμαστε όλοι τον Σοκράτη, τον έχουμε μελετήσει. Αν σας πω ο Σοκράτης είναι ιδρυτής της κβαντικής γνωσιολογίας, θα με κοιτάξετε με τι λέει αυτός. Μα ναι, γιατί? Γιατί ο άνθρωπος έκανε τη μεγαλύτερη ανακάλυψη. Ποια? Βρήκε το κουβάντουμ της γνώσης. Ποιο είναι το κουβάντουμ της γνώσης? Είναι αυτό στο οποίο δεν υπάρχει γνώση λιγότερη από αυτό. Δηλαδή ποιο? Δεν μπορεί να ξέρω. Τι είπε ο Σοκράτης? Ναι, τι είπε όμως, τι ποιο ήταν? Ότι? Τι που σημαίνει ότι? Ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή πάτε σπίτι εσείς και αφιερώστε μία ώρα να προσπαθήσετε να κερδίσετε σε αυτό το παιχνίδι το Σοκράτη, να βρείτε κάτι λιγότερο. Δεν γίνεται. Και ρωτώ, γιατί ο αγαπητός μου Θεόδωρος μου λέει, και συμφωνώ, μετάβαση από το άτομο, κβαντικό άλμα, έξω από το άτομο. Το αν είναι στο πρόσωπο ή σε κάτι άλλο, μπορούμε όλοι, είπαμε σύνθεση κάνουμε, δεν κάνουμε συνταγές, αλλά εδώ πρέπει δηλαδή να κάνουμε μία... Να δούμε, ας πούμε, να το δούμε και διαφορετικά. Σας ρωτώ, υπάρχει κβάντουμ εμπιστοσύνης? Υπάρχει δηλαδή ένα κβάντουμ κάτω από το οποίο αν δεν υπάρχει μία εμπιστοσύνη σε μία κοινωνία, η κοινωνία καταραίει? Και αν είναι αυτό το κβάντουμ, πού μπορείτε να ζήσετε φανταστικά? Αυτά είναι που έκανε ο Αϊνστάιν, έτσι, τα πειράματα σκέψης, έτσι, τα thought experiments, όπως ήταν μεγάλος φιλέλληνας. Ο Αϊνστάιν είχε πει δύο πράγματα. Δεν υπάρχει, λέει, λόγος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα επιστήμη, λέει. Με ενδιαφέρει να μελετώ τους αρχαίους Έλληνες. Τα έχω βάλει στο βιβλίο μου. Δεν υπάρχουν αυτά, δυστυχώς. Δεν τα έχουμε πει ακριβώς. Και είπε και το άλλο, βέβαια, το οποίο άκουσα τον αγαπητό κύριο Καρποστόλη να το λέει. Ευθαρσός. Λέει, προσέξτε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σας μειώνουν τη φαντασία. Σας διαχειρίζονται τη φαντασία. Μην ξεχνάτε, ο Αϊνστάιν είχε πει, τι να τα κάνω εγώ, λέει, τα μαθηματικά. Η φαντασία είναι το νούμερο ένα. Πρέπει για να βρω, λέει, τη νέα απάντηση, πρέπει να τη φανταστώ. Αυτό είναι. Τα σχολιά μας πρέπει να είναι εργαστήρια φαντασίας. Λοιπόν,
θέλω να γυρίσω πίσω στην αλήθεια που σας είχα πει, ότι η αλήθεια, έτσι, και στα ελληνικά τη λέμε και πάμε στα... Αλφαστερητικό λέει πάμε, και ο Σπαμπινιώτης, συνλήθη, λοιπόν, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, και η γλώσσα είναι μεγάλο, εδώ θα κάνω μια παρένθεση προσωπική, θα σας πω για κάτι, γιατί θέλω να πω ότι συνδέω με τα προηγούμενα. Δηλαδή το είπαμε, μιλήσατε για τη γλώσσα και με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, με ενδιαφέρει και από το ομογενείς. Και θέλω να σας πω κάτι, θέλω να μιλήσω για ένα σχολείο στη Σάρλοτ, την Ακαδημία Σοκράτη, υπάρχει στο Google, μπορείτε, Socrates Academy στη Σάρλοτ, εκεί που είμαι. Μεγάλη πόλη, έτσι, 1 εκατομμύριο ανθρώπων, η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας. Λοιπόν, να μην πολυλογώ, ένα ελληνικό σχολείο μέχρι γυμνάσιο, στο οποίο μπορείτε να βρείτε τι ακριβώς είναι, δεν θα σας πω, είχα την τιμή να υπηρετήσω στο Διοικητικό Συμβούλιο και η κόρη μου πήγε εκεί. Τα παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Κάνουν δηλαδή διπλό κούρα, ας πούμε, μάθημα. Δύο φορές τα μαθαίνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και τα παιδιά δεν είναι πια παιδιά Ελλήνων. Είναι παιδιά Αμερικάνων γονέων. Δηλαδή το 80-85-90% δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Ούτε οι γονείς τους, ούτε οι γονείς των γονιών τους, καμία. Γιατί πάνε οι γονείς τα παιδιά τους εκεί? Θα σας πω απλά. Είναι αυτό που είπε πριν η κυρία Φλέσσα. Άλλο να μάθει το Αμερικανάκι σε ένα δημόσιο σχολείο τη λέξη perimeter ή τη λέξη triangle. Στη γεωμετρία. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο κύκλος. Ας μην μιλάμε τώρα για φιλοσοφία. Θα πούμε και μετά. Ο κύκλος. Λοιπόν, άλλο να πας να του πεις περίμετρο και να του κάνεις το περί. Να κάνουν γύρω-γύρω την τάξη σε 4 δρανία να καταλάβουν την έννοια του περί. Αυτό το παιδί έχει βιωματική γνώση πλέον του όρου. Έτσι. Και δεν είναι αυτό έτσι νηπιαγωγείο. Θα σας πω κάτι άλλο. Η λέξη στα αγγλικά enthusiasm. Τι σημαίνει? Ενθουσιασμός. Ποιος θα μας κάνει την ετυμολογία? Δεν μιλάω εγώ, παίζω, κλέβω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πώς μπορεί ο Άγγλος, ο αγγλόφωνος και ο μη, δηλαδή ο μη ελληνόφων αγγλόφωνος, για να το πω έτσι τεχνικά, να φτάσει στην ετυμολογία του ενθουσιασμού, που θα τον κάνει στο κάτω-κάτω να καταλάβει τη φράση. Έτσι. Δηλαδή ότι είναι ο Θεός μέσα σου και πετάει. Αυτά τα φτερά τα νιώθεις. Μα δεν έχεις ενθουσιαστεί ποτέ στη ζωή σου? Εκεί θα καταλήξουμε. Πώς να, νομίζω και ο κύριος Καραποστόλης το είπε αυτό, πώς να σε κάνει μια οθόνη να ενθουσιαστείς? Μας επιβραβεύσει. Πώς να σε επιβραβεύσει μια οθόνη και να πας σπίτι σου ενθουσιασμένος? Πώς? Που εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει μια συνάντηση και χάρηκα να βρω καθηγητές μου του γυμνασίου, οι οποίοι ήρθαν να ακούσουν αυτές τις ιδέες και να τους πεις ευχαριστώ, όχι για λόγο, γιατί τους χρωστάς. Πώς να χρωστάς σε μια οθόνη? Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία χρειάζονται σοβαρή μελέτη, δεν είναι επιφανειακά και αν δεν τα κάνουμε εμείς, δεν ξέρω ποιος θα τα κάνει. Εδώ δεν θα σας ασχολήσω, αλλά θέλω να μιλήσω απλώς γιατί πέφτει να μιλώ. Θα σας το πω έτσι, θα κάνω ένα αυτό. Αφήστε να μην ρωτήσω το άλλο γιατί βρισκόμαστε εδώ. Αν κάνω αυτό το λάθος, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Και σας ρωτήσω όλους και κάνουμε ένα πρόχειρο διαγώνισμα. Γράψτε την απάντησή σας σε όχι πάνω από 20 λέξεις. Θα υπάρξουν 100 διαφορετικές απαντήσεις. Άλλος θα πει να ακούσω τον κύριο Καραποστόλη, να ακούσω τον κύριο Καραγιώργη, να ακούσω τον ένα ή τον άλλο. Άλλος θα πει, εντάξει, γιατί περνούσα απ' έξω και είδα. Άλλος θα πει, για να αποκτήσω σχέση με άλλο άνθρωπο. Άλλος, θέλω να πω ότι εξαρτάται, είναι σαν μια κάμερα και εξαρτάται το διάφραγμα, το συνειδησιακό μας διάφραγμα, πού ακριβώς είναι. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε. Είναι απειλή αυτό, γιατί θα μπουν και άλλα μέσα. Αλλά ας μην ξεχνάμε κάτι. Υπάρχει μόνο μία έννοια στο σύμπαν που είναι άχρωμη και έχει άπειρη αλήθεια. Ποια είναι αυτή, το φως. Γιατί είναι το φως? Γιατί το φως είναι δύναμη, έτσι στο σύμπαν. Έχει ηλεκτρομαγνητική αθροβέλεια. Όσο φως και αν του ρίξεις να το παρατηρήσεις, σου επιστρέφει φως. Δεν έχει νόημα. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, γιατί δεν αρκούσε αυτό
σε όποιον το έχτισε αυτό. Γιατί ένα μπαμ, άνοιξε ένα φως, θα μπορούσε να μείνει φως. Δεν αρκεί αυτό. Από τότε και στο εξής κρυώνει το σύμπαν και δημιουργούνται αυτές οι αντανακλάσεις που σας είπα, ήταν μέσα αυτό του μελανιού. Αυτό μας δίνει μία πρόκληση, γιατί ξέρουμε που πάει. Αυτό πρέπει να πιάσουμε και να το δούμε σωστά, τι αξίζει τον κόπο να κάνουμε, πώς να ζήσουμε τη ζωή μας, αυτή όλη η ελευθερία βούλησης να μεταφραστεί σε ένα νόημα ύπαρξης όσο γίνεται πιο καθολικό. Και όταν λέμε καθολικό εννοούμε τι, στο χώρο, στο χρόνο και σε βάθος συνειδησιακό. Αυτό μιλάμε, γι' αυτό μιλάμε, για πράγματα τα οποία είναι μέσα στη συνείδησή μας. Και σας λέω ότι ας μην γελιόμαστε, ότι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι περίπλοκα. Ακόμα και η ερώτηση γιατί πέφτει να μιλώ, δεν έχει απαντηθεί. Δεν θα μου πείτε καλά τώρα. Βαρύτητα. Ναι, βαρύτητα. Για πες μου. Η βαρύτητα τι είναι. Α, λέει δύναμη. Δεν είναι δύναμη. Αυτό έχει, όλοι ξέρουν πλέον ότι δεν είναι δύναμη η βαρύτητα. Τι είναι η βαρύτητα. Κάποιος θα μας πει. Α, πω. Ναι, η έλξη είναι δύναμη. Δεν είναι δύναμη η βαρύτητα. Η βαρύτητα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ιδιότητα του χώρου. Έτσι, έτσι. Είναι σχετικότητα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ότι ο λόγος που η επιστήμη θεωρεί ότι πέφτει ένα μήλο, αλλάζει. Αλλάζει. Έχετε πάει ποτέ να δείτε τι πιστεύαν οι αρχαίοι Έλληνες για τη βαρύτητα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν έχουμε χρόνο να το. Μα, εν πάση περιπτώσει, είχα και αυτή μια θεωρία. Αλλά έστω και εμείς βλέπετε ότι αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Είναι δύναμη ή είναι αίσθηση του χώρου. Δεν έχει σημασία. Και σε άλλα 10 χρόνια, σε 20 χρόνια θα αλλάξει. Θα υπάρξουν τα βαρυτικά κύματα τα οποία θα αλλάξουν εντελώς την έννοια της επιστήμης και της φυσικής. Και θέλω να πω, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν υπάρχει το πριν και το μετά και το μετά είναι πάντα καλύτερο από το πριν. Υπάρχουν κάποιες αλήθειες που μένουν σταθερές μόνο όταν πάμε σε ένα βάθος. Προσέξτε, ούτε το ένα, ούτε ως χώρος, ως ιδιότητα δύναμη του χώρου, είτε ως δύναμη, εδώ είναι τώρα η διαφορά που προσθέτει ο ελληνικός τρόπος, δεν απαντάνε στο γιατί. Απαντάνε στο τι και το πώς. Η πυραμίδα που είχα πριν εδώ, αυτή εδώ, η πυραμίδα. Εδώ, τούτη εδώ, πάω τώρα ανάποδα νομίζω. Ναι, εδώ. Λοιπόν, εδώ, αυτή εδώ. Έτσι, το γιατί. Το γιατί το είχε πει πρώτος ο Σωκράτης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το γιατί το συγκεκριμένο. Τι είχε πει ο Σωκράτης. Είχε πάει, είχε γυρίσει στην αγορά και λέει, μα κάζε, ο ένας λέει γη και ίδωρο, άλλος φωτιά. Εδώ, όπου θέλει, ο κάποιος βρίσκει την κατάλληλη φιλοσοφία. Μα κανείς λέει δεν απαντάει στο γιατί. Το γιατί με ενδιαφέρει. Το γιατί είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού τρόπου σκέψης. Πρέπει να έχει νόημα αυτό το πράγμα στη συνείδησή μας. Δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι. Αλλά αν δεν είναι έτσι, τότε ανοιγόμαστε στο καθενός της αυθαιρεσίας. Και έτσι ανοίγουμε το μηδέν μέσα μας. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να σας δώσω. Όταν πάτε στο Μουσείο της Ακρόπολης, να δείτε αυτή την επιτύβια στήλη της Αθηνάς. Γιατί να τη δείτε. Θα δείτε ότι κάποιος βέβαια την έχει φτιάξει αυτή, κάποιος του είπε, ξέρεις τι, να μου κάνεις την Αθηνά έτσι, γιατί ο γιος μου πέθανε και θέλω έτσι λίγο. Όμως τη βλέπανε αυτή η Αθηναίοι που περνούσαν από τον τάφο και αποτυπωνόταν μέσα τους ως αποτύπωμα. Να μια θεά, η κόρη του Δία, η αθάνατη Παρθένα, έτσι, εδώ Παρθένος. Παρθενογένεσης, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, με το δόρυ της να τίνει προς τα κάτω, αν δείτε η μύτη είναι προς τα κάτω, εκεί που δηλαδή μας δείχνει που είναι ο πεθαμένος, με το κεφάλι κάτω ενώ φοράει το κράνος, να είναι τι, πάνσευ λέει, να σκέπτεται τι, να είναι λίγο, να σκέπτεται που πέθανε ο άλλος, που ούτως ή άλλως θνητός ήταν. Δηλαδή να είναι η θεή κατεβασμένη με τα δόρια τους κάτω, να είναι θλιμμένη για αυτό που συνέβη στους θνητούς. Ποιο, το θάνατό τους. Να πάλι πως οι Έλληνες δεν κάνουνε, δεν αισθανόταν ο Αθηναίος όταν περνούσε από την Αθήνα ότι οι θεοί μου μοιάζουνε, τι ωραία είμαι σαν θεός. Όχι, ο άνθρωπος, αυτοί θεωρούσαν τους θεούς το καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.
Να η Αθηνά λοιπόν να είναι, να σκέπτεται για αυτό που βρήκε, αυτό το κακό που βρήκε αυτόν που πέθανε για να πολεμήσει για την ελευθερία και το ιδανικό της ελευθερίας. Τελειώνω. Αυτό θα σας βάλω, γιατί είναι, είναι το θέμα επίκαιρο, αλλά δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, το εφήμερο, οι ταυτότητες. Και θα κλείσω με αυτό, με την έννοια ότι ποιοι είμαστε. Για να ξέρουμε πού πάμε, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, η ταυτότητά μας. Αν λέγαμε στον Σωκράτη, έλα εδώ να δεις πού ζούμε, και του λέγαμε ότι ξέρεις, με ένα πλαστικό χαρτάκι που λέγει ταυτότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε λεφτά μας στην τράπεζα δεν μπορούμε να πάρουμε. Θα άρχιζε τις ερωτήσεις. Θα μας έκανε δύο παραδό που λέμε. Καλά. Καλά, εσύ αν βάλεις κάτι στην ταυτότητά σου να σου λέει αυτός που είσαι. Δεν μπορείς. Όχι. Θα πάνε στη φυλακή. Γιατί. Πλαστογραφία. Καλά, ποιος μπορεί. Η κυβέρνηση. Ποια είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή, πας σε ένα κυκαιώνα που βλέπεις ότι η ταυτότητα αυτή καθ' αυτή έχει αποκλειστεί. Αν την πεις ταυτότητα. Ποια είναι η ταυτότητα. Εγώ έχω ένα βιντεάκι του Ελίτη που λέει, εδώ το βλέπετε που είναι, δεν θα το δείξουμε. Αλλά πώς έβγαλε το Ελίτης. Τι θέλω να πω. Ότι τα παιδιά, αυτό είναι το άτομο. Είναι η παγίδα του ατόμου να γίνει αριθμός, έτσι, να γίνει ένα πεδίο μετρήσεων και αυτό να. Γιατί κάθε φορά που λέμε ταυτότητα, τα παιδιά, τα νέα παιδιά λένε, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Μα δεν είναι η ταυτότητά σου. Είσαι παραπάνω από αυτό. Τελειώνω με κάτι, θέλω να σας αφήσω σε κάτι. Την αντιστοιχία μεταξύ ηθικού και φυσικού του κόσμου. Λοιπόν, μίλησε κάποιος για τις αρχές οικονομίας. Η οικονομία είναι ελληνική έννοια, έτσι. Υπάρχει, ναι, υπάρχει όμως στην ελληνική της έννοια η οικονομία σημαίνει αυτό που χρειάζεται, η απουσία του περιτού. Το σύμπαν έχει οικονομία. Υπάρχουν νόμοι όπως η διατήρηση ενέργειας που είναι αυτό, είναι οικονομία. Υπάρχουν αρχές ροής στο σύμπαν. Δεν θα μπω μέσα, τα έχουμε γράψει όπως εσείς μπορείτε να τα πω. Και μη επαναληψιμότητα. Στο σύμπαν δεν πάει εκεί που είχε πάει πριν, που σημαίνει ότι κάθε φορά που πάει κάπου που είναι καινούριο. Εδώ είναι η τόλμη. Επειδή η τόλμη είναι όμως πολύ σημαντική, χρειάζεται τετραγωνισμός. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Χρειάζεται να τολμήσουμε, αλλά να τολμήσουμε να ορίσουμε και την τόλμη με πιο τολμηρό τρόπο. Και έτσι θα κάνουμε το άλμα, το κουβαντικό που λέει ο Θεόδωρος. Γι' αυτό λοιπόν όταν σκέφτεστε τη σχέση του Αϊνστάιν, το E mc², έτσι, θέλω το, να έτσι κάπως να κλείσουμε λίγο χιουμοριστικά, να το μνημονικά, έτσι, μνημονικός τύπος, να είναι ότι η ελευθερία, το ε, είναι το μέτρο, έτσι, το M, measure, με την τόλμη, τετραγωνισμένη. Ποιο είναι το C λοιπόν, το courage, έτσι, το κουράγιο, έτσι, είναι η λέξη. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτή την τόλμη προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε και να την πάμε στον χρόνο και στον χώρο. Με αυτό θέλω να κλείσω με τη μέτρηση. Αν μετρούσαμε το μαγνητικό πεδίο της συνείδησης, θα καταλήγαμε στο συνειδησιόμετρο, το οποίο δεν υπάρχει, αλλά καλό είναι να το βλέπω. Αυτή η ζώνη είναι η ζώνη μετασχηματισμού. Έτσι. Λοιπόν, μετρούνται αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει κάποιοι να κατεβούν σε βάθος ικανό να πούνε, ξέρετε παιδιά, αυτά είναι. Αυτά είναι. Και να έχουν το θάρρος να πούνε γιατί είναι αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.